Όταν έγινα δήμαρχο, βρήκα 24 εκατομμύρια χρέη στη ΔΕΙΑΡ. Σήμερα ξέρετε πόσο χρωστά η ΔΕΙΑΡ. Μηδέν. Μα χρωστάνε σήμερα. Μα χρωστάνε και δεν μα τα δίνουν. Οι, οι συνέτεροι στο βιολογικό, η πόλη του ναυπλίου, και δεν μιλάω για του δημότε, μιλάω για τι διοικήσεις. Και δεν μιλάω για τι διοικήσει, μιλάω για τη διοίκηση τη ΔΕΙΑΝ στο ναύπλιο και για το Δήμαρχο που δίνει τι κεντρικέ ε, εντολές εντολέ για το τι μέλη γενέστε. Βεβαίω είναι ξεχωριστή η επιχείρηση. Αλλά δεν μπορεί να πει ο πρόεδρο ότι δεν είναι σε συνεννόηση μαζί μου τη τη ΔΕΙΑΡΜ. Άρα λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που χρωστάνε λοιπόν σε εμά, επειδή είμαστε συνέτεροι στο βιολογικό και εμεί είμαστε οι, οι σύμβουλοι, αν θέλετε, που έχουμε την πλειοψηφία, αν και την πλειοψηφία θα έπρεπε να την έχουν αυτοί γιατί τα καλοκαίρια και τις Κυριακές και τα Σαββατοκύριακα πλημμυρίζει ο τόπος και αυξάνει το πληθυσμό τους. Δεν είναι λοιπόν αυτή η πληθυσμιακή διαφορά που είχε το Άργος με τον Ναύπλιο παλιότερα. Αυτοί έχουν πολλούς τουρίστες. Μάλιστα. Και οι τουρίστες δεν πηγαίνουν τουαλέτα, τα κρατάνε να πάνε σπίτι τους. Δεν χρησιμοποιούν το βιολογικό. Το χρησιμοποιούν. Άρα λοιπόν αυτές οι φθορές που δημιουργούνται θα πρέπει να πληρώνονται αναλογικά. Εκείνοι περισσότερα και εμείς λιγότερα. Δεν το είπαμε όμως αυτό. Αλλά και τα λιγότερα που πληρώνουν, δεν μας τα πληρώνουν. Και καταφεύγουμε δυστυχώ στα δικαστήρια και γινόμαστε περίγελο στην Οικουμένη, δύο πόλει δίπλα που θα έπρεπε να συνεργάζονται, δύο πόλει δίπλα που θα έπρεπε να έχουν συνέργειε για να πηγαίνουν ο τόπο του μπροστά, να μοιάζουμε σαν να είμαστε δύο κακοί γείτονε, οι οποίοι φτάνουν στα δικαστήρια. Με υπετιότητα βεβαίω των γειτόνων μα, οι οποίοι δεν πληρώνουν τι υποχρεώσει του. Αναγκάζομαι να τα πω αυτά. Γιατί λοιπόν για την χρησιμότητα αυτή την οποία κάνουν στο βιολογικό καθαρισμό, τον κοινό μας βιολογικό καθαρισμό, αυτοί οι άνθρωποι δεν πληρώνουν. Ενώ οι δημότες τους πληρώνουν στους λογαριασμούς τις οφειλές. Εκείνοι όμως δεν δίνουν τα χρήματα σε μας Καταφεύγουν λοιπόν σε κάτι περίεργες τοποθετήσεις, κάτι περίεργα πράγματα. Ε, δεν είναι έτσι, δεν σα χρωστάμε τόσα, ε, δεν είναι τόσο, δεν είναι εκείνο. Μα πώ θα γίνει η αριθμητική, δεν αλλάζει από τόπο ει τόπον. Η αριθμητική είναι συγκεκριμένη. Ένα και ένα κάνει δύο. Απλά πράγματα είναι αυτά. Τόσο είναι η ΔΕΗ, τόσο είναι η εταιρεία η οποία κάνει τη συντήρηση εκεί, τόσα είναι τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται μέσα για να γίνεται αυτό το αποτέλεσμα που πρέπει και να φεύγει στη θάλασσα καθαρό νεράκι. Και όταν λοιπόν αυτά δεν πληρώνονται από την άλλη πλευρά, πληρώνουμε εμείς τα χρήματα για αυτούς, με αποτέλεσμα εμείς να πληρώνουμε για λογαριασμό άλλων. Και για να πάρουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε, καταφεύγουμε στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν αποφάσεις δικαστικές, οι οποίες τους καταδικάζουν. Να πληρώσουν λοιπόν, γιατί το Άργος δεν μπορεί να τραβάει και το φορτίο του ναυπλίου. Τελειώσαμε. Αυτό είναι απλά πράγματα. Τα υπόλοιπα είναι φιλολογία, κουβέντε για να βρισκόμαστε σε κουβέντε. Τίποτα παραπάνω.